Μα έλεγε νωρίτερα ο Μανώλη Κωστήδη και για τι επιπτώσει στην οικονομία. Το χρηματιστήριο τη Κωνσταντινούπολη έκλεισε για μία εβδομάδα, αφού πρώτα έκανε βουτιά στο 16% και έχασε 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάμε λοιπόν στο χρυσόστομο Τσούφι, διότι κάτι τέτοιο χρυσόστομο είχε να συμβεί από το 1999 και τότε και το μεγάλο σεισμό. Ναι, έχει δίκιο, Εύα. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο με ειδήσει επί του πιεστηρίου, σε συνέχεια σε συνάφεια με αυτά που συζητούσατε με τον Μανώλη. Οι πρώτε mm -hmm. εκτιμήσει για το κόστο το οικονομικό του σεισμού μιλούν για ένα 6% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει περίπου 51-52 δισεκατομμύρια δολάρια, και είναι ένα κόστο το οποίο είναι υπέρ διπλάσιο, από το κόστος του σεισμού του 1999 στην οικομίδια που είχε κοστίσει 23 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα ασύλληπτο τεράστιο κόστος... πάνω σε μια οικονομία που ήδη βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Ε, Έχουμε κάνει εδώ πέρα στον Sky Reportage πάρα πολλά. Μπορούμε να δούμε στη σχετική κάρτα ότι... Η τουρκική λίρα κατάρρευε. Ενδεχομένω αυτή να είναι και μια έτσι τελειωτική πληγή, μια τελειωτική, ένα τελειωτικό χτύπημα για την τουρκική οικονομία. Ένα πολύ σημαντικό χτύπημα. Θα μπορούσε, θα μπορούσε να είναι, Εύα. Η τουρκική λίρα συνεχίζει την κατάρρευσή τη. Ένα δολάριο κοστίζει αυτή τη στιγμή 18,8 τουρκικέ λίρε. Είναι φυσικά το χαμηλότερο όλων των εποχών. Το χρηματιστήριο έχει μείνει κλειστό από την Τρίτη, από την Τετάρτη και χτε έω και τι 15 Φεβρουαρίου, καθώ καταγράφει και ζημιές 16% από τον σεισμό και μετά. Χάθηκαν περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ είναι χαρακτηριστικό, Εύα, να πούμε ότι υπάρχουν, συγκεντρώνονται υπογραφές αυτή τη στιγμή από επενδυτές στην Τουρκία, οι οποίοι ζητούν να ανασταλούν όλε όλες οι συναλλαγές που έγιναν από τη Δευτέρα, ακριβώ γιατί έχουν χαθεί χρήματα. Α, και να πούμε ότι στην Τουρκία οι επενδυτές κατά 70% είναι εγχώροι. Επειδή ο πληθωρισμός είναι τεράστιος, όλο mm -hmm. όλος ο κόσμος παίζει mm -hmm. χρηματιστήριο για να ενισχύσει τα χρήματά του. Και ο πληθωρισμός, όπως είδαμε, είναι στο 60% επισήμως, αν επισήμω βεβαίως ξεπερνά το 100%. Σε ευχαριστούμε, Εξώστο Μετσούφ.